Να δούμε αυτό το θέμα που αφορά σε πάρα πολλούς ανθρώπους και σε πάρα πολλά ποσά. Τεράστια ποσά. Τι ρύθμιση. Τι σχεδιάζεται και ποιους θα αφορά. Σχεδιάζεται από ό,τι διαβάζουμε, μαθαίνουμε και λέγεται το ρεπορτάζ, μια ρύθμιση που μπορεί να φτάνει ακόμα και τις 120 δόσεις για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Αλλά αφήστε την εφορία να δούμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ποιους θα αφορά αυτό. Καταρχήν. Ποσά ανεξαρτήτως ύψους. Από ένα ύψος μέχρι κάποιο άλλο, από ένα ύψος μέχρι και παρακάτω, τι. Ακούω, ας πούμε, 20.000. Για εισφορές μέχρι 3.000 ευρώ, οφειλόμενες εισφορές, προβλέπονται μέχρι και 36 δόσεις. Mm-hmm. Και για ποσό πάνω από τις 3.000 μέχρι ποσού 20.000 ευρώ, είναι μέχρι 120 δόσεις. Ναι. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, μέχρι εισοδήματος mm-hmm. κτλ. Αυτό το μέχρι έχει αυτή την πρόθεση από την κατάσταση του καθενός. Ναι. Ότι θα βλέπουμε πραγματικά ναι, αν πραγματική του κατάσταση. Έτσι μπορεί να κάνει. Ναι. Αν μπορεί και αλλιώς να πληρώσει, γιατί έχει περιουσιακά στοιχεία, να πληρώσει δεν θα μπει στις 120 δόσεις κάποιος. Ενώ τα προηγούμενα μέτρα ήταν οριζόντια. Όποιος ήθελε, οριζόντια. Όποιος ήθελε, έπαιρνε ό,τι ήθελε. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Έχουμε ετοιμάσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, έρευνα του προφίλ του κάθε οφειλέτη. Και αν δεν ταιριάζει στις 120 δόσεις, θα πάει στις 50 ή στις 40 ή στις 60. Ναι. Αυτό που όπου αντέχει ο καθένας. Εκεί θα έρχεται. Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Μισόλο, το Δημήτρη, με ένα σκαλοπάτι, με ένα μίνιμουμ. Δηλαδή να μην πέφτει η δόση κάτω από. Κάτω από 50 ευρώ είναι το προβλεπόμενο στο νόμο. Δεν γίνει όμως μέχρι 20.000. Είναι. Εν τω μεταξύ, οι άλλες ρυθμίσεις, οι άλλες διατάξεις για τις οφειλές γενικά, mm-hmm. που μπορεί να είναι και πάνω από 20.000, αν μέσα σε αυτό το χρέος mm-hmm. υπάρχουν και άλλοι φόροι, τράπεζες. Αυτό φόροι, το έχετε συζητήσει με την Τρόικα, κύριε Υπουργέ. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας, το έχετε συμφωνήσει. Πού έχει βρίσκεται? Γίνει μια μακρόχρονη επεξεργασία των σχετικών διατάξεων. Mm-hmm. Δεν τέθηκε κάποια άλλη άποψη από την πλευρά των. Ούτε και έχει συμφωνηθεί όμως οριστικά. Δεν έχουμε κάποια συμφωνία τέτοια. Όταν δεν προβάλλει κάποιος μια αντίρρηση. Άλλωστε, ξέρετε. Δηλαδή, για πότε το βλέπετε εσείς αυτό να υλοποιείται, αν πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι μετά από 2 μήνες θα μπορούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει με την ευκαιρία της συζήτησης να πω είναι ότι πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Και οι αγρότες, όχι οι μισθωτοί. Να σπεύσουν να καταβάλουν τις εισφορές που τρέχουν τώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ενταχθούν και στη ρύθμιση οφειλών. Χωρίς να πληρώσουν τις προηγούμενες, εννοείται. Γιατί όχι. Τώρα το βάρος αυτό είναι. Που τρέχουν μέσα στο 17. Το πρόβλημα αυτό είναι. Έχει όλα τα χρέη. Αυτές που του τρέχουν λέτε, μέσα στο 17. Πλήρωσε τα χρέη και πλήρωσε και την τρέχουσα. Όχι, όχι, όχι. Όταν λέμε ρύθμιση οφειλών, σημαίνει ότι δεν πληρώνεις όλα τα χρέη. Αλλά αυτές που τρέχουν μέσα στο 17. Οι οποίες μάλιστα είναι. Βεβαίως. Οι οποίες μέσα στο 17 δεν μπορεί να φορτώνουμε και χρέη του 17. Διότι είναι με 31 Δεκάτου του 2016 τα χρέη που. Επομένως πρέπει να το καταλάβουν γιατί. Κάπου εφησυχάζονται, επαναπαύονται οι άνθρωποι, δεν το φροντίζουν αυτό το θέμα. Είναι πάρα, πληρώσουν, λέτε, τα είναι πάρα πολύ χαμηλή εισφορά. Για να έχουν δικαίωμα να μπουν μετά. Μα το προβλέπει ο νόμος για χρέη μέχρι το 16. 31 Δεκάτου του 16. Να έρθουν, να πληρώσουν Γενάρη, Φλεβάρη, μέχρι και τώρα, μέχρι και το μήνα που θα μπορούν να ενταχθούν, για να έχουν αυτή την ωφέλεια. Είναι κρίμα, είναι εγκληματικό, πώς να το πω. Δηλαδή, έτσι όπως λέτε, τώρα να βάζετε ένα όριο, κύριε Υπουργέ. Αν δεν έχει πληρώσει ο άλλος τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του 17, δεν θα μπορεί να μπει στη ρύθμιση που θα γίνει. Διότι προβλέπεται για χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 16. Μάλιστα. Και στο κάτω-κάτω, οι εισφορές που έχει να καταβάλει μέσα στο 17 είναι ελάχιστες. Ο μεγαλύτερος όγκος, τεράστιος όγκος των οφειλετών, είναι σε αυτή την κατηγορία. Mm-hmm. Στις χαμηλές εισφορές. Μάλιστα. Τώρα, επειδή για να το κλείσουμε λίγο όλο αυτό το θέμα και με το ασφαλιστικό, έτσι όπως βλέπετε εσείς την κατάσταση μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Τελικά είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό, μπορεί να αντέξει, θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις στο μέλλον. Γιατί οι εισφορές είναι σε τραγική κατάσταση. Η σπραξιμότητα εννοώ. Η ανεργία το ίδιο. Η μερική εργασία το ίδιο. Μιλάμε για ένα σύνολο τώρα που λέγεται ασφαλιστικό. Λέγατε ότι το λύσατε με την παρέμβαση Κατρούκολου. Κάθε άλλο παρά αυτό έγινε. Και αναρωτιέμαι, μήπως χρειαστεί και κάτι άλλο. Κύριε Οικονόμου, πάντα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αυτού του τύπου που έχουμε εμείς είναι ελλειμματικό σε όλες τις χώρες. Χρειάζεται ενίσχυση από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αυτό θα χρειάζεται πάντα. Σημασία έχει να σβήσουμε τις τεράστιες διαφορές. Έχετε υπογράψει όμως χαμηλή πια ενίσχυση. Mm-hmm. Δηλαδή, επί του ποσοστού. Κοιτάξτε, η δέσμευση είναι, η παλιά δέσμευση, επειδή ήταν κοντά στο 13% του ΑΕΠ, 13,7% αν δεν κάνω λάθος, του ΑΕΠ η δαπάνη
για τις ασφαλιστικές παροχές, για τις συντάξεις, πρέπει το 2060 να μην ξεπεράσει το 16%. Να κρατιέται αυτό το επίπεδο. Δείτε όμως, 32 δισεκατομμύρια ήταν η συνταξιοδοτική δαπάνη το 2009, 32 δισεκατομμύρια, και ήταν στο 13,5 περίπου τα 100, 13,7, να κάνω κάτι λάθος, σε κλάσματα, του ΑΕΠ. Και τώρα που είναι 30 δισεκατομμύρια, είναι στο 17,5% του. Γιατί έχει πέσει το ΑΕΠ. Διότι έχει πέσει το ΑΕΠ. Συνεπώς, η ανάπτυξη που θα έχουμε, δεν γίνεται να παραμένει έτσι η Ελλάδα, δεν μπορεί να παραμένει έτσι. Θα μας βελτιώσει αυτή τη σχέση και επομένως το ασφαλιστικό μπορεί να καταστεί βιώσιμο με τα μέτρα αυτά που παίρνουμε, και γι' αυτό παίρνουμε αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα ακόμα και τώρα από την περικοπή των συντάξεων. Το ποσό που εξοικονομείται από αυτό το λόγο πηγαίνει σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη νέα κατάσταση. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και για τους συνταξιούχους και για όλους. Άρα λέτε καλύτερα που κόβετε συντάξεις εσείς, γιατί πηγαίνετε για ανάπτυξη, ενώ οι άλλοι τα δίνανε στο χρέος. Αυτό το λέω. Πήγαινε στο χρέος. Δεν λέω καλύτερα που το κόβουμε. Δεν ήταν επιλογή να το κόψουμε. Θα θέλαμε με άλλους τρόπους να πετύχουμε τέτοια αποτελέσματα. Η κατάσταση όμως αυτή είναι. Και μια κουβέντα για τα αντίμετρα, κύριε Υπουργέ, γιατί καταλάβαμε όλοι ότι πάνω από το 3,5% θα υπάρξουν αντίμετρα. 3,5% πλεώνασμα. Όχι μόλις φτάσουμε και εκεί, και πάνω από εκεί. 3,5% πλεώνασμα, και από εκεί και πέρα παίρνουμε όλα τα αντίμετρα από ό,τι εξοικονομούμε. Στο σύνολό τους ή ανεξάρτητα με το ποσοστό υπέρβασης. 3,5% αντίμετρα, και από εκεί και πέρα παίρνουμε 3,5% πλεώνασμα, και από εκεί παίρνουμε όλα τα αντίμετρα που έχουν προϋπολογιστεί και καταγράφονται στον νόμο, διότι θα προέλθουν από την περικοπή των προσωπικών διαφορών και από την μείωση του αφορολογίου τα ποσά που προβλέπετε να προέλθουν. Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι πρώτη του 19, θέλω να το κάνουμε συγκεκριμένο στον τομέα σας, πρώτη του 19, την ώρα που θα εφαρμόζεται στο συνταξιούχο η εξαφάνιση ή η μείωση της προσωπικής διαφοράς, και θα του λέτε του παλαιού συνταξιούχου, τι έπαιρνες παλικάρι μου, 850, τώρα θα παίρνεις 780, λέω τυχαία ένα ποσό, την ώρα λοιπόν που θα πείτε στον συνταξιούχο θα παίρνεις 780, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα θα του πείτε, επειδή θα έχεις ελάφρυνση φορολογική εκεί, δεν μετέχεις, θα έχεις επιδότηση ενοικίου, αυτό, επιδότηση την ενοικίου, ίδια ώρα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, στην ίδια χρονιά, αλληλούια. 600.000 περίπου άτομα θα ωφεληθούν με 1.000 ευρώ το καθένα, δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ, μόνο από την επιδότηση ενοικίου. Σε λίγο θα μας πείτε ότι θα πλουτίσουν κιόλας. Δεν λέω αυτό. Εδώ παγώνετε τις συντάξεις μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, φαίνεται, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται να βαφκαλίζομαι ότι κάνουμε τώρα. Όχι, κύριε Υπουργέ, επιχειρούμε να καταλάβουμε όμως. Λέω ότι παίρνουμε μέτρα ώστε όποιο αρνητικό πρόβλημα προκύπτει, γιατί τα αρνητικά στην οικονομία είναι πάρα πολλά. Θα παραθυμίσουμε τώρα την καταστροφή. Όχι, δεν χρειάζεται. Άλλο λέω. Να παραθυμίσουμε την καταστροφή. Πείτε μου ένα θετικό, γιατί τα αρνητικά τα βλέπουμε όλοι. Ένα θετικό βλέπετε. Να υπάρχει. Εγώ δεν βλέπω. Ότι αυτό που αποτελεί. Να μπορεί να είναι αισιόδοξος ο κόσμος. Αυτό που αποτελεί, που είναι αφαίρεση εισοδήματος από κάποιους ανθρώπους, δεν θα πάει στο χρέος, θα έρθει ξανά στους ίδιους και σε όλους, μέσα από άλλες κατανομές αυτών των ποσών που θα είναι παραγωγικές και αναπτυξιακές. Μην ανακυκλώνουμε, παιδιά, την ίδια συζήτηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό, να τον ευχαριστήσουμε. Πολύ για την καλοσύνη να απαντήσει σε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Είναι δύσκολο να είσαι υπουργό σήμερα. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Πιέζεσαι. Έχεις να απολογηθείς για δυσάρεστα πράγματα. Αυτή η δυσκολία αφορά όλους μας, δεν είναι δικιά μου μόνο. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε και να προσπαθήσουμε. Αλλά είχαμε μείνει στο ότι φτιάξαμε ένα νόμο και δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο, γιατί με αυτό λύνει με το ασφαλιστικό και τον αλλάζουμε συνεχώς αυτό το νόμο. Ελληνική πάλι τέτοια θέλω. Όχι, θέλω να το πω το γιατί. Πάμε αυτό. Κάτσε, γιατί με τον κύριο Πετρόπουλο έχουμε εδώ πολλές φορές μια ανοιχτή συζήτηση. Και ο κύριος Πετρόπουλος πρέπει να δίνει σαφείς απαντήσεις στο γιατί καταλήγουμε κάθε φορά, ενώ λέμε ότι λύνουμε ένα θέμα, να επιστρέφουμε ξανά στην πηγή και να το ξαναλύνουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μειώνοντας. Να θυμόμαστε. Εγώ δεν υποτιμώ όλοι ούτε το ότι τη μηδενική στα φάρμακα για τις χαμηλές κατηγορίες κτλ. Αλλά και εσείς δεν μπορεί να υποτιμάτε το γεγονός ότι θα συνεχιστεί η περικοπή και στις συντάξεις και στις χαμηλές, μάλιστα, και στα επικούρικα. Και συνεχίζεται. Ωραία. Να θυμόμαστε όλοι ότι η απέτηση εκείνων που επικρίνουν την κυβέρνηση, προσπαθούν να επικρίνουν την κυβέρνηση, ήταν να κλείσουμε με αυτά και με άλλα τόσα, και να μην ξεχνάμε ότι 4,5% πλεόνασμα ήταν δεσμεύσει των προηγούμενων κυβερνήσεων από το 16, από το 15 και μετά. Και εσείς τα κατηγορούσατε γι' αυτό και τώρα κάνουμε τα ίδια. 4,5% πλεόνασματα. Εκεί θα πάτε στο τέλος της διαδρομής, τόσο θα ζητάτε κι εσείς. Από ό,τι βρεθήκαμε, πάνω από 4 θα το λέω, επειδή αν φέρουμε την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όλοι μαζί θα φέρουμε τα καλά αποτελέσματα. Για το 2016
Η Έλληνα. Ζήσαμε την αντίφαση να κατηγορούμε τους άλλους ότι θέλανε υψηλά πρωτογενή, είχαν δεσμευτεί για υψηλά πρωτογενή και να πανηγυρίζουμε εμείς επειδή τα πετύχαμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενώ είχαμε βάλει 0,5. Μισό λεπτό. Οι προηγούμενες κυβέρνησεις θριαμβολογούσαν χωρίς να το πετυχαίνουν. Ήταν ένα φαντασιακό πεδίο. Ανεξάρτητα από αυτό. Λέγαμε τους αξιεστόρους. Κοιτάξτε να δείτε τι είχαν συμφωνήσει να πάνε σε υψηλά πρωτογενή. Μα τώρα που θα μας καίγανε. Και μετά λέμε μπράβο που τα πετύχαμε εμείς. Το 14 μοιάζει με παράδεισο, κύριε Υπουργέ, μπροστά σε αυτό που ζούμε. Μα είναι δέσμευση όλων των χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν λέω όχι, αλλά... Κύριε Πετρόπουλε. Μα είναι δέσμευση όλων. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επιτυχάνει αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε Πετρόπουλε, κυβερνάτε. Το ζήτημα είναι να μην τα επιτυχάνει με το να σφαγιάζει τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς αυτό γίνεται όμως. Εσείς κυβερνάτε από το 2015, είστε 2,5 χρόνια στην εξουσία και έχετε πάρει 14,1 δις μέτρα. Πώς τα καταφέρατε, κύριε Πετρόπουλε? Δεν υπάρχει τέτοιο. Πρόκειται περί κατορθώματος. Μα όλα μαζί τόσο είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Δεν είναι έτσι. Μα πώς δεν είναι έτσι και χειρότερα, τα λέει με ήπιος. Δόθηκε σήμα από το κοντρόλ. Κλείστε τον. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, το